Και πάμε να συνδεθούμε με τον Χρήστο Αβραμίδη από την Θεσσαλονίκη για μια υπόθεση η οποία μας είχε απασχολήσει έντονα. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο κτίριο όπου πριν από 13 μέρες ένας νεαρός φοιτητής έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο, καθώς δεν υπήρχε χώρος να καθίσει στο μάθημά του και έτσι αναγκάστηκε να παρακολουθεί από το περβάζι. Προχθές ο άτυχος φοιτητής έστειλε ένα κείμενο το οποίο συντάχθηκε με υπαγόρευση στην αδερφή του, καθώς αδυνατεί να γράψει. Στο μήνυμά του που δημοσίευσε η εφημερίδα των συντακτών, μεταξύ άλλων, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Είμαι πολυτραυματίας. Παραμένω καθυλωμένος στο κρεβάτι της χειρουργικής κλινικής για την αντιμετώπιση των τραυμάτων που έχουν υποστεί ζωτικά μου όργανα. Όπως κάθε μέρα πήγα στη σχολή για να παρακολουθήσω το μάθημά μου και βρέθηκα αντιμέτωπος με τη συνήθη ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς ήταν ζήτημα χρόνου να τραυματιστεί κάποιος φοιτητής μέσα στις συνθήκες στις οποίες διεξάγονται τα μαθήματα», λέει ο τραυματίας φοιτητής. Και τέλος ευχαρίστησε τον φοιτητικό σύλλογο της σχολής και τον καθηγητή του Τάσο Παυλόπουλο. Εμείς βρισκόμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνη Κολούδη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας και ως μέλος του φοιτητικού συλλόγου μπορεί να μας πει τι ακριβώς συνέβη και ποιες είναι οι μετέπειτα κινήσεις του φοιτητικού συλλόγου, ο οποίος μάλιστα μαζεύει σημειώσεις προκειμένου να μπορέσει ο φοιτητής να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Μία επισήμανση μόνο, Χρήστο και αγαπητέ φοιτητή, συγγνώμη, δεν συγκράτησα το όνομα, ζητώ συγγνώμη, θα μου το επαναλάβεις. Νικολούδης, λοιπόν, κυρία Νικολούδη, καλησπέρα και σε εσάς. Σήμερα το πρωί η κυρία Κεραμέως από τον Real FM και τη συνέντευξη που έδωσε τον Νίκο Χατζηνικολάου, ερωτηθήσα σχετικά με αυτή την υπόθεση, είπε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την μητέρα του παιδιού, του πολυτραυματία, όπως ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται, και ότι το ζήτημα έτσι της... αυτής της πολύ τραγικής κατάστασης που είχε ως αποτέλεσμα αυτό το παιδί να πέσει από το μπαλκόνι θα λυθεί με την συνολική μεταγκατάσταση του Πανεπιστημίου σε άλλο χώρο κοντά στο Πανεπιστήμιο. Το λέω για την πληρότητα του ρεπορτάζ και για να το σχολιάσει και ο κύριος Νικολούδης που έχουμε κοντά μας. Κύριε Νικολούδη. Ναι. Καλησπέρα και σε όλους τους κρατές καταρχάς. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κατάσταση που κρατούσε στην αίθουσα εκείνη ήταν πραγματικά ασφυκτική. Πραγματικά οι φοιτητές ήταν πολύ περισσότεροι από όσους χωρούσε η ίδια αίθουσα, ίσως διπλάσια, ακόμα και τριπλάσια. Με αποτέλεσμα φοιτητές να κάθονται στο περβάζι, να κάθονται στο πάτωμα, στα παράθυρα, ακόμα και όρθιοι. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, ο συγκεκριμένος φοιτητής έπεσε από τον τρίτο όροφο με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του. Εσείς τι κάνατε? Ναι, αμέσως μετά εμείς κατεβήκαμε κάτω, μόλις αντιληφθήκαμε ότι ένας φοιτητής από εμάς είχε πέσει, κατεβήκαμε αμέσως κάτω και καθίσαμε εκεί πέρα έως ότου ήρθε το ΕΚΑΒ και τον πήγε στο νοσοκομείο του Παπανικολάου. Αυτό γιατί συνέβη, εσείς τι εκτιμάτε? Ναι, το ζήτημα βασικά που πρέπει να αντιληφθούν όλοι είναι ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι κεραυνό στην εθρία. Δηλαδή, και ακόμα και οι συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό είναι αποτέλεσμα της χρόνιας και δολοφονικής και εγκληματικής, όπως αποδείχθηκε, πολιτικής υποχρηματοδότησης που ακολουθούν οι κυβερνήσεις ανά τα χρόνια. Η υποχρηματοδότηση η οποία έχει οδηγήσει συνολικά τα σχολές και τα τμήματα του απειθήτα σε μείωση του καθηγητού προσωπικού και των δομών απαραίτητων. Άρα δεν έχετε αρκετούς καθηγητές για να σπάσουν τα τμήματα, κύριε Νικολούδη? Ναι, για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για τη νομική. Ενοχικό δίκαιο έκανε το παιδί. Ναι. Για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για τη νομική, το παιδί και εγώ μαζί του παρακολουθούσαμε εκείνη την ώρα το μάθημα του ενοχικού δίκαιου, το οποίο υπάγεται στον τομέα του αστικού δικαίου. Το αστικό δίκαιο παλαιότερα είχε 16 με 17 καθηγητές, όμως συνταξιοδοτήθηκαν πολλοί από αυτούς και δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα τώρα οι καθηγητές να μην ξεπερνούν τους 10. Έτσι, τα τμήματα τα οποία έπρεπε να έχουν σπάσει, έπρεπε να είναι 3, είναι 2. Με αποτέλεσμα τον συνωστισμό και τις εικόνες ντροπής που είδαμε μέσα στις αίθουσες με φοιτητές να κάθονται όπου του βρουν. Περβάζια, παράθυρα, όρθιοι. Μάλιστα. Από την ημέρα του τραγικού αυτού συμβάντος έχει υπάρθει κανένα μέτρο, κύριε Νικολούδη? Είπανε ότι θα μπαίνετε όσο χωράτε να κάτσετε κανονικά στα έδρανα και οι υπόλοιποι δεν θα μπαίνετε και θα γίνετε έξτρα μάθημα, δεν ξέρω.
Ναι, πραγματοποιήθηκαν και από το Φοιτητικό Σύλλογο Νομικής Κινητοποίησης σε Κοσμητεία και Πριτανία. Από αυτή την εβδομάδα έχει πάρθει ένα μέτρο, δηλαδή φοιτητές νομικής, κάποια τμήματα έχουν αλλάξει αίθουσες και ακόμα και κάποια μαθήματα μεταφέρθηκαν εκτός του κτηρίου της ΝΟΠΕ, που είναι το κτίριο που υπάγεται, που στεγάζεται και ναι, το τμήμα της νομικής, και μεταφέρθηκαν στο τμήμα της θεολογικής. Μάλιστα. Χρήστο, έχεις το λόγο για μια κατακλείδα, παρακαλώ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να πλαισιώσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και σε σχέση με το ποια είναι η πραγματική μέρημνα των Βρετανικών αρχών και της κυβέρνησης. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα για καθηγητές, βλέπουμε ότι υπάρχουν χρήματα για ΜΑΤ και αστυνομία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και αυτοί από τον ίδιο κρατικό κορβανά πληρώνονται. Αλλά φαίνεται ότι τα λεφτά υπάρχουν για αυτούς που καταστέλουν φοιτητές, και μάλιστα πολλές φορές έχουν φτάσει πολύ κοντά στο να αφαιρέσουν ζωή φοιτητών, όπως γνωρίζουμε. Να σημειώσουμε ότι είμαστε 50 μέτρα από το σημείο που έπεσαν τα δακρυγόνα στην αυλή του Θανάση Παπακοσταντίνου, και 100 μέτρα από εμάς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κλούβα της αστυνομίας, ενώ μες στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 50 φοιτητές που είναι απλά στην κεντρική βιβλιοθήκη. Επομένως, προτεραιότητες είναι αυτά, πολιτικές προτεραιότητες, σας ελπίσουμε να αλλάξουν. Μία πολύ σύντομη απορία, με μία λέξη μπορείς να μου απαντήσεις. Έχει μπει έστω και ένα τούβλο σε αυτή τη νέα βιβλιοθήκη που χτίζεται? Όχι. Α, ευχαριστώ πολύ. Χρήστο Αβραμίδη, είστε τα μάτια και τα αυτιά μας στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Νικολούδη, τον φοιτητή νομικής που μας έκανε την τιμή να είναι απόψε κοντά μας. Καλή δύναμη και στους δυο σας, κύριοι. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.